Hello, dear comrades. Thank you for the invitation. I bring you greetings and the best wishes for a good congress from και δίνω ευχές από το USB της Ιταλίας. Ο μαχητικός χαρακτήρας του ΠΑΜΕ είναι παράδειγμα για όλους τους εργάτες του κόσμου και τις οργανώσεις που μάχονται και είναι στην ΠΣΟ παγκοσμίως. Σήμερα η χειροτέρευση των συνθήκων ζωής και των νόμων είναι καθοριστικό στοιχείο σήμερα της περίοδου και χωρίς κανένα καμία προοπτική δείχνει ένα καταλυστικό σύστημα σε κρίση. Η κυβέρνηση της Μελώνη στην Ιταλία και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να αυξάνει τις κοινωνικές διαφορές, διατηρεί χαμηλά τους μισθούς, στηρίζει την Ουκρανία και το κράτος του Ισραήλ. Η αναφορά του Ντράγκη δίνει την κατεύθυνση όλοι επενδύουν στην βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, σε στρατηγικούς τομείς. Η στρατηγική βιομηχανία έγινε η διέξοδος για την ανάνυψη της οικονομίας. Η μισθή χαμηλή και η αυξημένη φτώχεια, η ανάπτυξη μόνο των τομέων όπως ο τουρισμός, όπου η μισθή είναι χαμηλότερη και η εκμετάλλευση αυξημένη. Αυτή είναι η συνθήκη στην Ιταλία. Η τακτική περιβαλλοντική καταστροφή της περιοχής προκαλεί διαρκή προβλήματα οι άνθρωποι μένουν είναι πολύ εκτεθειμένοι σήμερα και σε αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση μόνο η μόνη απάντηση της κυβέρνησης είναι η καταπίεση, η καταστολή. Το καινούργιο νομοσχέδιο περί της ασφάλισης περιλαμβάνει στοιχεία για οργανώσεις. Ο ειδικός χαρακτήρας του έχει να κάνει με τους εργάτες και για όσους εργάζονται στα οικονομικά. Σε αυτή την κατάσταση, η μόνη πιθανή απάντηση είναι από τη δική μας πλευρά. Είναι η σύγκρουση. Το USB στην Ιταλία είναι στην πρώτη γραμμή ενάντια στον πόλεμο, είναι στην πρώτη γραμμή και στηρίζει τους Παλαιστινίους, τον Παλαιστινιακό και Λιβανέζικο λαό, με τις κινητοποιήσεις, τις απεργίες, τον μποϊκοτάζ, όχι μόνο του υλικού, των υλικών αγαθών, αλλά επίσης και μέσα στα πανεπιστήμια και στα ιδρύματα. Υπάρχει μεγάλη παθητικότητα στους χώρους δουλειάς. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε απεργίες και σημαντικούς αγώνες που βιώνουμε. Χιλιάδες εργαζόμενοι απεργούν με το ταξικό μας σωματείο και με τις ΠΣΟ, στον οικονομικό και τομέα μεταφορών. Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έγιναν σημαντικές κινητοποιήσεις βασική τομής. So much so that the minister
Ο Υπουργός επενεύει για να επιβάλλει μεγαλύτερη καταστολή. On the 31 October, USB Public Service called a strike of the entire sector with a major demonstration in Rome under the Ministry of Public Administration. Yesterday we had the national industry Είχαμε μια την απεργία, εθνική απεργία σε πολλές πόλεις και την συμμετοχή πολλών And we are working for a national general strike for the next και δουλεύουμε την επόμενη εθνική απεργία για τις 13 Δεκέμβρη. Λέμε όχι στην οικονομία του πολέμου. Εσείς έχετε τους πολέμους, εμείς έχουμε τους νεκρούς. Μόνο το δυνάμωμα των εργατικών σωματείων, ταξικών σωματείων, μπορεί να μας να είναι η απάντηση στις επιθέσεις στην εργατική τάξη. Εμείς στην Ιταλία, όπως το πάμε στην Ελλάδα, σταματήσαμε τα όπλα στα λιμάνια. The workers in the Φέρνουμε τους εργάτες στους δρόμους, τις απεργίες, τις κινητοποιήσεις, στηρίζουμε τον Παλαιστινιακό λαό, τον Λιβανέζικο λαό και είμαστε ενάντια στον πόλεμο του υπεραλιστικού κόσμου. Ελευθερία στην Παλαιστίνη και ζήτω στον διεθνισμό.